όλους τους λαρισαίους συναρισαίους με την αγάπη που με δίνετε κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ώρας που με αγκαλιάζετε σε κάθε δρόμο της Λάρισας, σε κάθε σούπερ μάρκετ, στο μνήμα που κλαίτε μαζί μου, με κάνετε πιο δυνατή από ποτέ. Ο πόνος της μικρής είναι τόσο μεγάλος και αβάσταστος. Όμως σήμερα είναι τιμή μας αυτό που έκανε ο Δήμος, που έκανε δεκτό το αίτημά μου. Είναι τιμή για την κόρη μου, έστω και αυτό το λίγο θα το θυμόμαστε για πάντα. Αυτό το δρόμο θα είναι σαν σημείο συνάντησης με την κόρη μου. Θα φέρω όλους τους μαθητές του 11 σχολείου και του 33, γιατί πάντα εκεί είχε φίλους, να τους φέρω εδώ, να τους μιλάω ποια ήταν αυτό το κορίτσι. Ποια ήταν αυτό το κορίτσι που με πείσμα και επιμονή ήθελε να φτάσει πολύ ψηλά. Ήθελε να φτάσει το όνειρό της. Κι όμως με τόσο πείσμα και υπομονή κατάφερε να τα κατακτήσει τα πάντα στη ζωή. Όμως σε πολύ μικρή ηλικία δεν πρόλαβε, στα 20 κόψαν το όνειρά. Όμως σήμερα, πίστεψέ με, είναι ευτυχισμένη. Πιστεύω σήμερα η κόρη μου από ψηλά να χαμογελά για αυτό που του τιμάνε όλοι σήμερα. Είμαστε όλοι σήμερα για αυτό το κορίτσι μας. Ευχαριστώ όλους και πάντα θα είμαστε πιο δυνατοί για να γίνουμε καλύτεροι σε αυτή τη ζωή. Καλύτεροι για τον διπλανό μας, το απέναντί μας, για να πάμε πιο κοντά στην Εκκλησία, πιο κοντά στο Θεό οι νέοι, για να γίνουμε σε καλύτερο άνθρωπο. Πιστεύω ότι ο Θεούλης το έχει δίπλα της, την αγκαλιάζει και μακάρι να του προσέχει όπως πρόσεξα εγώ από τη μέρα που του γεννήθηκα. Μακάρι να συναντηνόμαστε μαζί εκεί και να λέμε τα μυθικά μας όπως πάντα. Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Θα μας λείπεις τα πάντα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μου λείπεις πάρα πολύ. Σήμερα είμαι ευτυχισμένη όμως. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη για αυτό που έκανε όλοι οι Λαρισαίοι. Δεν είναι όλοι οι Λαρισαίοι συμβολικοί, όλοι. Ένας προς ένας σας ευχαριστώ από καρδιά μου, να το πιστεύετε αυτό. Όλοι που με αγκαλιάζετε σε αυτή τη δύσκολη ώρα.